την έναρξη του πατρινού καρναβαλιού του 2016. Καλό καρναβάλι! Μια τελετή έναρξης που ανέδειξε τα κυρίαρχα συστατικά του πατρινού καρναβαλιού και κατάφερε να συνδυάσει αρμονικά τον παλμό, τον δυναμισμό, την φρεσκάδα της μεγάλης γιορτής της Πάτρας. Όμως για την συγκεκριμένη τελετή ακούστηκαν πολλά. Γέμισε το διαδίκτυο μηνύματα. Οι υποστηρικτές και οι κατακριτές την κυριολεξία αρπάχτηκαν ανταλλάσσοντας επιχειρήματα. Όλα τα πυροτεχνήματα, τα καινούρια που βάλανε εκεί πέρα, η βραζιλιάνικη μουσική, όλα μια χαρά. Διασκεδάσατε? Πολύ. Ήταν εκπληκτική. Τα βεγγαλικά μου άρεσαν πάρα πολύ. Όσο επίσης και το σόου που έγινε. Το βέβαιο είναι πάντως ότι ο κόσμος ήταν πολύ. Η πλατεία και όχι μόνο ήταν γεμάτη. Οι περισσότεροι διασκέδασαν. Με όποιες ελλείψεις και αν υπήρχαν, λόγω του ότι η τελετή στήχησε μόνο 23.000 ευρώ. Όταν κάποτε έφτανε το κόστος της και στις 500.000 ευρώ. Ήταν αρκετά καλά. Και αρκετά οικονομικά, οπότε ήταν καλά και οικονομικά. Είχε πολύ κόσμο. Αυτά. Ήταν κάτι ξεχωριστό. Ήταν κάτι ξεχωριστό. Ναι, και ας ελπίσουμε πως θα πάει όλο το καρναβάλι μαρτέλος έτσι. Δεν ακούστηκε για την τελετή. Σε κάποιους δεν άρεσαν ούτε τα κρουστά του Τουλιάτου, ο οποίος συμμετείχε στην τελετή έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Έφτασαν δε στο σημείο να αμφισβητήσουν και την μέτζο σοπράνο Μαρουτσέλα Γασπαρινάτου, που από το μπαλκόνι του Δημοτικού Θεάτρου Απόλλων ερμήνευσε το Βολάρε. Πολύ ωραία, ήταν όμορφη, ωραία. Παρακολούθησε πολλοί κόσμο, μου έκανε εντύπωση παρά το κρύο που ήταν. Ήταν πολύ. Άρεσε περισσότερο. Μου άρεσε. Μου άρεσαν οι τραγουδιστές, οι τραγουδίστρια που ήταν και οι τραγουδιστές, ήσαν πολύ ωραίοι. Η Πάτρα παρά τις καθημερινές δυσκολίες σηκώνει ψηλά τον πύχη και θα γλεντά μέχρι τις 13 Μαρτίου με κέφι, με σάτυρα, με ευρηματικότητα, με ανατροπή, με φαντασία, με έμπνευση και δημιουργία, μα πάνω απ' όλα με γνήσια καρναβαλική ψυχή.